από τους σκηνοθέτες μας, τον Κώστα Προπερίδη και τον Κώστα Σπούλια, αν είναι έτοιμοι να μας δώσουν μερικά πλάνα από τα επεισόδια αυτά πριν από την έναρξη του αγώνα. Όταν οι οπαδοί των δύο αντίπαλων άρχισαν να συμπλέκονται στις κερκίδες και να πετάνε φωτοβολίδες, οι Λαρισινοί, στους Αθηναίους και αντίστροφα. Βλέπετε εδώ τους οπαδούς του Παναθηναϊκού να πρωτοσταλτούν σε αυτά τα επεισόδια. Συνεπλάγησαν με τους φιλάθλους της Λάρισας. Μετά από λίγο μπήκαν 500 περίπου άτομα μέσα στον αγωνιστικό χώρο την ώρα που έκαναν προθέρμανση οι ποδοσφαιριστές. Καθώς η αστυνομική δύναμη δεν είχε προλάβει να επέμβει. Όπως τουλάχιστον δείχνουν οι εικόνες που παρακολουθούμε. Οι συμπλοκές συνεχίστηκαν με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στον αγωνιστικό χώρο Χρήστος Δημόπουλος και να μην μπορέσει να αγωνιστεί. Τελικά η αστυνομία αποκατέστησε την τάξη και το παιχνίδι άρχισε με καθυστέρηση 15 λεπτών. Η Λάρισα είχε την πρωτοβουλία, αλλά ο Παναθηναϊκός ήταν αυτός που ήξερε να φτάνει στα γκολ. Βλέπετε εδώ και από τη στιγμιότυπα από την είσοδο των φιλάθλων στον αγωνιστικό χώρο, οι παίκτες του Παναθηναϊκού δέχθηκαν κάποιες επιθέσεις. Τελικά το παιχνίδι άρχισε. 202 λεπτό, το φάουλ για το και παρακολουθήστε τις φάσεις. Ο Ζάγετς παίρνει την κεφαλιά και κάνει το 0-1. Ήταν η εκτέλεση του φάουλ από το Σαραβάκο. Ξεμαρκάρισε ο Ιουγκοσλάβος Βέλιμιρ Ζάγετς. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Ανίμπορου να τη δράσει Πλίτσι. Στο 32, Λάρισα Παναθηναϊκός 0-1. Η σέντρα από το Βουτυρίτσα, κόψιμο του Κυράστα. Ανδρεούδης κάνει το γύρισμα, Νάος Γιώγας, σε θέση offside, όπως το δείχνει ο εφόπτης Τσαμπάς, ακυρώνεται τον γκολ για τη Λάρισα. Άνταμτσικ. Παλιά του Άνταμτσικ για το Μιτσιμπόνα, πατάει αυτός για τον Βαλαόρα, το σού του Βαλαόρα και η μπάλα είναι λίγο έξω από το δεξί κάθετο δοκάρι του Σαργκάνη, στο 41. Κούπτσεβι στην εκτέλεση του φάουλ. Πλασάριστα για το Μιτσιμπόνα, δυνατό το σού του Μιτσιμπόνα. Κοντράρει η μπάλα πάνω στο Γιώγα και φεύγει έξω από τα δοκάρια του Σαργκάνη. Ζιώγας, Κολομητρούσης, η σέντρα, ο Μαυρίς βγάζει την μπάλα έξω που φτάνει στο Τσιόλι. Πλασαριστά ο Τσιόλις και εκπληκτική απόκρουση Σαργκάνη που αποσοβεί την ισοφάριση στο 72. Ήταν σε θέση offside ο Σαραβάκος από την παλιά του Χαραλαμπίδη. Δεν σφίριξε τίποτα ο διαιτητής και ο Σαραβάκος τώρα κάνει το 0-2 στο 24ο λεπτό. Ήταν αυτή η βαθιά παλιά κεφαλιά του Χαραλαμπίδη. Φάνηκε ότι είναι καθαρά στη θέση offside. Ο Σαραβάκος, ο επόπτης Τσαμπάς, δεν έδειξε τίποτα. Ο Νικάκης άφησε το Σαραβάκο να περάσει και να πλασάρει με το δεξί τον Πλίτσι να κάνει τον Παναθηναϊκός Λάρισα 0-2. Και εδώ βγαίνει ο Βαλαόρας. Βγαίνει ο Βαλαόρας που δέχτηκε δεύτερη κίτρινη κάρτα από τον διαιτητή για σκληρό μαρκάρισμα. Η Λάρισα με 10 παίκτες τα τελευταία 3 λεπτά.